πιστεύω ότι είσαι ένας εξαιρετικός λαϊκός τραγουδιστής, ένας μέτριος μοντέρνος τραγουδιστής. Τι θες και μπλέκεις επειδή μου τα πράγματα. Εμένα μου άρεσε. Δηλαδή δεν είδα κάτι το οποίο να εκτίθομαι ή να... Αυτό είδα εγώ. Πιστεύω ότι η αδυναμία της ομάδας που σε καθοδηγεί σε πήρε στο λαιμό της. Και γενικά για την ομάδα μου δεν πιστεύω ότι με πήρε στο λαιμό της. Όντως, όπως είπα και στο live, σαν επιλογή με προβλημάτισε. Αλλά πιστεύω ότι όπως βγήκε το κομμάτι ήταν καλό. Συνεχίζω να πιστεύω ότι ο Λούκας είναι ένας μοναδικός τραγουδιστής, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πει πολλά διαφορετικά είδη τραγουδιών. Και το θεωρώ πλεονέκτημα αυτό. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να αποκλειστεί και να μείνει μόνο σε μία κατηγορία, στην ηλικία των 22 που είναι. Εμένα βασικά η άποψή μου για τον Λούκα είναι ότι είναι ροκ λαϊκός τραγουδιστής. Και μάλλον εκεί θα πάει. Είδα έναν κόσμο να κρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για τη γειτονιά, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κοβένα, σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα, για το καλό μου. Το δάσκαλο να με χτυπάει με ζήλο. Είδα τα χέρια μου βρισμένα από το ξύλο. Είδα τα νεύρα μου σιγά σιγά να σπάνε, με καλοσύνη και στοργή να με χτυπάνε. Για το καλό μου, για το καλό μου, όσο δεν άνεξε στο τέλος του. Ανάποδες τροπές για το καλό μου. Είμαι στο θάλαμο εγκά, για το καλό μου, στην ηρεμία, για να βρω τον εαυτό μου. Για το καλό μου, για το καλό μου, έχει μου διάσει το κορμί και το μυαλό μου. Ενέσεις χάρια ηλεκτροσό για το καλό. Σήμερα πήρανε νεκρό τον διπλανό, ενώ παλεύω πια να βρω τον εαυτό. Ζουλισμό στο πλατό του X-Factor για τον Λούκα. Λούκα, είσαι θησαυρός. Συγκλονιστικό. Από την Κύπρο έχουν έρθει όλοι αυτοί οι φάνοι. Είναι καινούργια εδώ στην Ελλάδα. Η από εδώ μεριά είναι συγγενείς. Οι περισσότεροι. Είναι συγγενείς από την Κύπρο όλοι. Οι περισσότεροι. Μεγάλη οικογένεια της αγόρου. Λοιπόν, για το καλό του Λούκα, τι έχουν να μας πούνε οι κριτές μας. Λοιπόν, για λίγο λεπέντη. Α, συγγνώμη. Την προηγούμενη εβδομάδα εγώ ήμουν πάρα πολύ αρνητικός με αυτό που είδα και αυτό που άκουσα. Πρέπει να πω ότι δεν μ' άρεσε καθόλου και το είπα. Την προηγούμενη εβδομάδα. Να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί τον άκουσα και στο βίντεο και δεν μπορούσα να καταλάβει. Θα του πω ότι εγώ αυτό που είδα δεν ήταν. Εδώ, σήμερα, πάθος, άνοιξε το X-Factor, άρχισε απόψε τώρα. Είχαμε... Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ένα τραγούδι που ήθελε ψυχή, πάθος και την είχες. Και έχεις και το ροκ και όλα τα ροκ στοιχεία που θέλω να δούμε. Το κομμάτι αυτό ήταν καθαρά δική μου επιλογή. Γιατί πραγματικά είναι τόσο ελεύθερο να δώσεις έξω αυτό που νιώθεις, που πραγματικά νιώθω τόσο ελεύθερος να δώσω όσα έχω μέσα μου. Το κατάδωσες, μπράβο φίλε, μπράβο σου. Μ' άρεσε πολύ. Πολύ ωραία. Νίκο. Λούκα, εμένα την προηγούμενη εβδομάδα μ' άρεσες πάρα πολύ.
Όπως μου αρέσεις και σήμερα πάρα πολύ. Ιδιαίτερα από το ρεφρέν και μετά. Στην αρχή σου να το ψάχνες. Μετά όμως γκάζωσες πάρα πολύ καλά. Το είπες εξαιρετικά το κομμάτι και πραγματικά ήταν για το καλό σου. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο. Λοιπόν, αληθινά ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι και μια πολύ ωραία ερμηνεία. Αλλά μια συμβουλή από μένα, αν επιτρέπω. Επιτρέπετε. Ένας τραγουδιστής έχει αυτιά. Δεν έχω μιλήσει, παιδιά, κομματίου. Λοιπόν, ένας τραγουδιστής έχει αυτιά για να ακούει τη φωνή του αν είναι σωστή και είσαι πάνω σωστός τραγουδιστής. Αλλά πρέπει να έχει και αυτιά για να ακούει την κριτική των ανθρώπων που είναι απέναντί του. Ε? Πάντα, πάντα. Ναι, δεν είδα αυτό στο βίντεο όμως. Να ακούς, να το ζυμώνεις μέσα σου και να το κάνεις πράξη την επόμενη φορά. Ε? Το αποτέλεσμα το σημερινό πάντως τον δικαιώνει. Ήταν πολύ καλός. Πολύ καλός. Η Κατερίνα Καγκάκη βλέπω σχεδόν συγκινημένη. Ετοιμαζόμενα το τραγούδι ήταν ο Λούκας. Το τραγούδι. Το τραγούδι, το συγκεκριμένο είναι τραγούδι το οποίο εγώ δεν το αγαπώ ιδιαίτερα, οπότε όντως ήταν μια επιλογή του. Δεν ξέρω αν ήταν για το καλό το δικό του ή το για το καλό το δικό μου, νομίζω και για τον δυο μας. Αφού είστε στην ίδια ομάδα. Έτσι. Ετοιμαζόμουν να σηκωθώ για να έρθω να τον φιλήσω. Άρα είσαι ενθουσιασμένη. Εντάξει, να σηκωθώ λοιπόν. Άρα είσαι ενθουσιασμένη. Πήγαινε. Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ευχαριστώ πολύ. Να πω όμως... Λοιπόν, με συγκράτησε λίγο αυτό το οποίο είπε ο Γιώργος. Η κριτική την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν για τον Λούκα, για την επιλογή, ήταν για την ομάδα που το επέλεξε. Ξέρω ότι σε κάποιους δεν άρεσε. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι φάνηκε ότι στο κοινό άρεσε πάρα πολύ. Οπότε νομίζω αυτό εννοούσε στο βίντεο ο Λούκας. Αλλά ας ξεχάσουμε την προηγούμενη εβδομάδα γιατί αυτή κρίνουμε σήμερα. Ακριβώς. Μπράβο σου, αγόρι μου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Εξαιρετικά τα σχόλια και σήμερα, Λούκα. Μπράβο. Μπράβο. Θέλεις να προσθέσεις κάτι? Ναι, θέλω να προσθέσω κάτι. Ότι πέραν από τους πολλούς συγγενείς που ήρθαν σήμερα και τους ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχηθώ έτσι στον αέρα χρόνια πολλά στη μητέρα μου, γιατί αύριο έχει γενέθλια. Είναι αλήθεια ότι τα mail που παίρνουμε για τον Λούκα κάθε εβδομάδα αυξάνονται.